Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, σας παρακαλώ πατήστε εκείνο το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, εάν φυσικά σα αρέσει. Ως κανάλι είμαστε πολύ κοντά στο στόχο που έχουμε βάλει να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές. Είμαστε στους 88.400 συνδρομητές. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα. Αφορμή για αυτό το βίντεο, ένα σχόλιο, το οποίο ε, βρισκόταν κάτω από το βίντεο «Νέος έρωτα τα 60» «Μπορώ να έχω αγάπη και έρωτα στα 60» ε, το οποίο λέει να το κάνετε αυτό το βίντεο για τα λάθη που κάνουμε και χάνετε ο έρωτας. Έχω κάνει φουλ λάθη στο παρελθόν στη μεγάλη μου σχέση. Και επίσης με αφορμή αυτό το βίντεο αρκετές φίλες μου έστειλαν μήνυμα για το πώς κρατάμε τον έρωτα ζωντανό σε μια σχέση. Είχα αναφέρει σε εκείνο το βίντεο ότι θα μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Για το πώς κρατάμε τον έρωτα ζωντανό σε μια σχέση και ποια είναι τα λάθη που κάνουμε και σκοτώνουμε ουσιαστικά ή χάνουμε τον έρωτα σε μία σχέση. Καταρχάς θέλω να τονίσω κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μία ερωτική σχέση αφορά δύο πρόσωπα. Μία ερωτική σχέση την δημιουργούν και την συντηρούν και την φροντίζουν και την προσέχουν δύο άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος από ένα ζευγάρι μόνο να προσπαθεί να μην κάνει λάθη μέσα στη σχέση ή να κρατήσει τον έρωτα ζωντανό μέσα στη σχέση. Οι σχέσεις αφορούν δύο πρόσωπα και πρέπει να επιθυμούν και οι δύο να προστατεύσουν, να φροντίσουν, να διαφυλάξουν τη σχέση τους και τον έρωτά τους και να επιθυμούν και οι δύο να φροντίζουν ώστε να αποφεύγουν να κάνουν λάθη τα οποία να πληγώνουν τον έρωτά τους και όταν κάνουν αυτά τα λάθη να έχουν την καλή διάθεση να τα επανορθώσουν. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει μια τέλεια συμπεριφορά, να έχει έναν τρόπο ζωής και λειτουργίας χωρίς κανένα λάθος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, καταρχάς, θεωρώ πως το πιο σημαντικό βήμα ούτω ώστε να διαφυλάξουμε τον έρωτα σε μία σχέση και να έχουμε μία υγιή σχέση, είναι η προετοιμασία για αυτή τη σχέση, η οποία αφορά το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Έχω δει χιλιάδες περιπτώσεις, έχω διαβάσει για χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων και έχω δει χιλιάδες περιπτώσεις σχέσεων στο γραφείο τα 20 χρόνια που είχα ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που οι σχέσεις δεν διαρκούσαν, που οι σχέσεις βάλτωναν, που ο έρωτας χανόταν από τη σχέση, το πιο σημαντικό στοιχείο, κοινό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ήταν ότι οι άνθρωποι έμπαιναν μέσα στις σχέσεις τους χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε έχουμε υπομονή είτε όχι, χρειάζεται προετοιμασία για να μπει σε μια υγιή σχέση και για να μπορείς να διατηρήσεις τον έρωτα και την αγάπη σε μια υγιή σχέση. Για τόσα άλλα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα το να οδηγούμε ένα αυτοκίνητο ή να κάνουμε ένα επάγγελμα, χρειαζόμαστε εκπαίδευση, το αντιλαμβανόμαστε πως χρειαζόμαστε εκπαίδευση, χρειαζόμαστε προετοιμασία και πολύ προσοχή προτού ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό έργο. Όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις όμως, επειδή είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν έχει και μεγάλη σχέση με την ψυχοεκπαίδευση και με την ψυχολογία και με τις δυναμικές των ερωτικών σχέσεων, και γι' αυτό σας λέω, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίχτυα, πατήστε like αν σας αρέσει, ούτω ώστε να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο του YouTube να προτείνει το βίντεο σε περισσότερους ανθρώπους, γιατί όσο μπορούμε κι εμείς εδώ, από αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό μετερίζει, να βοηθήσουμε ώστε να ψυχοεκπαιδευτεί όλο και περισσότερο μέρος της κοινωνίας. Να μάθουν οι άνθρωποι, να μάθουμε οι άνθρωποι ότι τα αγαθά κοπισκτώνται και ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να προετοιμαστούμε για να έχουμε στη ζωή μας υγιείς σχέσεις, οι οποίες υγιείς σχέσεις, οι αληθινές σχέσεις, οι αυθεντικές σχέσεις και οι ερωτικές και οι φιλικές, είναι αυτές που νοηματοδοτούν τη ζωή μας και αυτές οι οποίες συμβάλλουν στο να έχουμε ευδαιμονία. Σας θυμίζω ξανά, το έχω κάνει πάμπολες φορές, τη μελέτη της Βοστόνης ή τη μελέτη ευτυχίας του Χάρβαρτ, όπου το κυριότερο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητές είναι ότι οι βαθιές σχέσεις με νόημα είναι αυτές οι οποίες συμβάλλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην ευτυχία, εμείς εδώ τη λέμε ευδαιμονία του ανθρώπου. Λέει όσα χρήματα και να έχεις, όσο σπουδαία καριέρα και να έχεις, όσοι άνθρωποι και να σε θαυμάζουν, όσοι άνθρωποι και να σε ακολουθούν στα social, αν δεν έχεις στενές διαπροσωπικές σχέσεις με νόημα, deep meaningful connections, ουσιαστικές συνδέσεις με άλλους ανθρώπους, δεν μπορείς να νιώσεις ευτυχισμένος ευδέμ. Λοιπόν, η προετοιμασία που χρειάζεται να κάνει κάποιος για να μπει σε μία υγιή σχέση είναι ανάλογη της προσωπικής του συνθήκης, της ψυχικής, της συναισθηματικής και της πνευματικής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν χέρία που κούνια και γεννήθηκαν σε οικογένειες με αγάπη, με στοργή. Οι γονείς τους ανέπτυξαν μαζί τους ασφαλές στήλ Και οι άνθρωποι αυτοί είναι σε θέση, μεγαλώνοντας, να συνδεθούν με ένα υγιή τρόπο με τους αλλούς ανθρώπους. Οι περισσότεροι από εμάς όμως έχουμε μεγαλώσει δύσκολα. Έχουμε μεγαλώσει αφύσικα. Έχουμε μεγαλώσει με λύματα αγάπης, με λύματα στοργής, με λύματα ψυχικής, συναισθηματικής και πνευματικής δεστασιάς. Έτσι μπαίνουμε στην ενήλικη ζωή μας έχοντας μια μεγάλη λαχτάρα, μια μεγάλη επιθυμία να αγαπηθούμε ερωτικά ούτω ώστε να καλύψουμε τα κενά που μας έχει αφήσει ένα δύσκολο μεγάλωμα, μια ψυχρή σχέση με τους γονείς μας, αν όχι και κακοποιητική. Όλη αυτή η λαχτάρα του να αναπληρώσουμε τα κενά μας μέσα από μια ερωτική σχέση, μας οδηγεί στο να κάνουμε βιαστικές επιλογές, να μην προετοιμαστούμε κατάλληλα ούτω ώστε να κάνουμε ορθή επιλογή και να είμαστε σε θέση και εμείς να σχετιστούμε υγιώς με τον άνθρωπο που θα συνδέσουμε τη ζωή μας ερωτικά. Και έτσι οι περισσότερες σχέσεις από την αρχή τους είναι καταδικασμένες να εκπνεύσουν. Γιατί, Εάν δεν υπάρχει συναισθηματικό τέριασμα, πνευματικό τέριασμα, ψυχικό τέριασμα και να είναι και οι δύο οι άνθρωποι σε μία κατάσταση ψυχικής ισορροπίας, σε μία συνθήκη στην οποία κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και είναι διατεθειμένοι να κάνουν πνευματικό αγώνα, η σχέση αυτή θα έχει ημερομηνία λήξεως επειδή θα βασίζεται μόνο στο σωματικό συναισθηματικό κομμάτι. Το κομμάτι του σώματος, το κομμάτι των συναισθημάτων, το κομμάτι των ορμονών έχει τέλος. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι πρώτοι τρεις μήνες μιας νέας ερωτικής σχέσης είναι μια περίοδος στην οποία έχουμε ένα φυσικό μπουστάρισμα λόγω του ότι το σώμα μας μπαίνει σε μια κατάσταση έρωτος. Οι ορμόνες μας μας βοηθούν στο να νιώθουμε όμορφα και να συνδυόμαστε περισσότερο με το τέρι μας. Μετά τους πρώτους τρεις μήνες αυτό το ορμονικό μπουστάρισμα πέφτει και εάν δεν υπάρχει πνευματική σύνδεση, ψυχική σύνδεση, ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση και είναι και οι δύο άνθρωποι, άνθρωποι που καθημερινώς προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι, στους εννιά μήνες περίπου φεύγει ο έρωτας. Φεύγει γιατί έχει να κάνει με τα ένστικτά μας. Έχει να κάνει με την πρωτόγονη λειτουργία του σώματός μας και με βάση όσα βρίσκουν οι ιστορικοί ανθρωπολόγοι αλλά και οι βιολόγοι λένε ότι είναι έτσι φτιαγμένο το ανθρώπινο σώμα ώστε όταν δημιουργηθεί μια νέα ερωτική σύνδεση να κρατήσει τουλάχιστον 9 μήνες αυτή η νέα ερωτική σύνδεση υποβοηθούμενη από τις ανθρωπίνες ορμόνες ούτω ώστε εάν προκύψει εγκυμοσύνη να είναι οι δυο άνθρωποι μαζί μέχρι ότου γεννηθεί το παιδί. Σας υπενθυμίζω κάτι που έχουμε πει πολλές φορές και στα επεισόδια του podcast για τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ότι ζούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο, αλλά έχουμε, φέρουμε ένα πρωτόγονο σώμα. Το δικό μας το σώμα και η δική μας ψυχική και συναισθηματική λειτουργικότητα ή αν θέλετε και η δική μας ερωτική λειτουργικότητα δεν διαφέρει από αυτήν των πρωτόγονων ανθρώπων. Παρόλο όμως που ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή. Με σύγχρονες συνθήκες που για αυτές πρέπει να πω ξανά, το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, αλλά μπορεί κάποιοι να μην τα έχετε παρακολουθήσει, ότι στην εποχή μας οι ερωτικές σχέσεις περνάνε μια περίοδο σοβαρής κρίσης. Οι ερωτικές σχέσεις αγάπης. Ναι. Δεν είναι μόνο εσύ που ακούς αυτό το βίντεο και μπορεί να δυσκολεύεσαι με την ερωτική σου ζωή. Πού δυσκολεύεσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας δυσκολεύονται να βιώσουν αυθεντικά την αγάπη και τον έρωτα και την ερωτική αγάπη γιατί ζούμε σε μια εποχή ηθικής κρίσης. Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας δεν κάνουν καθόλου δουλειά με τον εαυτό τους και δεν έχουν την διάθεση και τη βούληση να δουλέψουν ούτω ώστε να έχουν μια υγιή σχέση. Γιατί ακόμη και αν έρχεσαι από ένα ιδηλιακό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο έχεις μάθει να συνδέεσαι ασφαλώς, όταν θα δημιουργήσεις ερωτική σχέση ως ενήλικας, χρειάζεται να κάνεις συγκεκριμένες προσπάθειες, ούτω ώστε να την προστατεύσεις αυτή τη σχέση από διάφορους κινδύνους και να προστατεύσεις τον έρωτα και το ερωτικό συνέστημα από διάφορους κινδύνους. Ο πιο βασικός κινδύνος ουσιαστικά είναι να ξεπληθεί το ερωτικό συνέστημα λόγω της παρόδου του χρόνου. Δηλαδή να μην καταφέρουν οι άνθρωποι να συνδεθούν ουσιαστικά, να μην καταφέρουν να μιλήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους, να μην καταφέρουν να σχηματίσουν ένα ουσιαστικό δικό τους δεσμό, δηλαδή να μην γίνει ένα νέο ζευγάρι στο οποίο να υπάρχει συμφωνία απόψεων σε βασικά ζητήματα και να έχουν ένα κοινό σκοπό για τον οποίο να αγωνίζονται, που πρωτίστως είναι η διατήρηση της σχέσης τους και η πνευματικότητα τους, να συνδέονται άτσαλα, επιφανειακά, να κάνουν επαφή σε ορισμένα κομμάτια και τα υπόλοιπα να μένουν ασύνδετα. Οπότε όταν περνάει αυτό το χρονικό διάστημα των τριών, έξι και εννιά μηνών, πλέον ο έρωτας να έχει ξεφτύσει γιατί δεν συντηρήθηκε. Πώς συντηρείται ο έρωτας σε μια σχέση. Για να συντηρήσουμε τον έρωτα σε μια σχέση, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον έχουμε. Άρα, μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε σε θέση να είμαστε καλά μόνοι μας, έχουμε επιτύχει τη μοναχικότητα, έχουμε καταφέρει να έχουμε ασφαλές στυλ δεσμού με τον εαυτό μας, έχουμε ξεπεράσει τις φοβίες μας, τα κομπλεξιλίκια μας. Έχουμε ξεπεράσει ό,τι ψυχικά κατάλοιπα μας έχουν αφήσει προηγούμενες σχέσεις και προδοσίες του παρελθόντος και πιστεύουμε στην αγάπη, πιστεύουμε στον έρωτα και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση. Και το κάνουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης δουλεύει πάνω στον εαυτό του, επίσης έχει ξεπεράσει οποιοδήποτε κατάλοιπο από το παρελθόν και επίσης πιστεύει στον έρωτα πιστεύεις στην αγάπη και όταν λέω πιστεύεις στον έρωτα και πιστεύεις στην αγάπη ενώ θεωρεί σημαντικό να προσπαθούν οι άνθρωποι ώστε να δημιουργούν ουσιαστικές ερωτικές σχέσεις βαθιές με νόημα και όχι απλώς επιφανειακές. Είναι επιφανειακή μια ερωτική σχέση που ξεκινάει με το σκεπτικό «άτι ωραίος γκόμενος, α, τι ωραία γκόμενα, θα ήθελα πολύ να περάσω καλά μαζί του ή να περάσω καλά μαζί της". Είναι επιφανειακή. Είναι επιφανειακό τρόπο σκέψη για να μπει σε μια σχέση ο τρόπο σκέψη. Α, αυτό ο άνθρωπο έχει χρήματα ή έχει δόξα ή έχει το ένα ή έχει το άλλο που θα ήθελα να έχω και επειδή δεν τα έχω, θα είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, ούτω ώστε να τα πάρω από αυτόν τον άνθρωπο. Εάν ο λόγος για τον οποίο μπαίνουμε σε μία ερωτική σχέση και σε μία σχέση αγάπης δεν είναι το γεγονός ότι εκτιμούμε την ερωτική αγάπη, εκτιμούμε τη σημασία μιας υγιούς ερωτικής σχέσης στη ζωή μας και θέλουμε όντως να συνδέσουμε τη ζωή μας με έναν άλλον άνθρωπο, τότε δεν θα μπορέσουμε στην πορεία να κρατήσουμε την επιθυμία του ενός για τον άλλον και την καλή σχέση μεταξύ μας σε καλά επίπεδα χρειάζεται οι άνθρωποι να συνδέονται ουσιαστικά. Να μιλάνε ανοιχτά, όταν κάτι τους ενοχλεί να το λένε, όταν έχουν μια επιθυμία σε σχέση με τον σύντροφο τους ή τη σύντροφο τους να τη λένε, να ανοίγουν το στόμα τους και να λένε αυτό που έκανες μου αρέσει να το ξανακάνεις, αυτό που έκανες δεν μου αρέσει σε παρακαλώ πολύ να μην το ξανακάνεις. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια υγιή σχέση, σε μια σχέση με βάθος και νόημα. Κάθε φορά που γίνεται ένα λάθος, γιατί ξαναλέω τα λάθη γίνονται και τα λάθη είναι πάντοτε μέσα στο πρόγραμμα, δίνουν το χρόνο και την ενέργεια ώστε να καθίσουν με σοβαρότητα και με σεβασμό ένας προς τον άλλον, να συζητήσουν αυτό που συνέβηκε, να μιλήσουν για το τι τους ενοχλήσε, να εξηγήσουν γιατί λειτουργήσαν όπως λειτουργήσαν, να δείξουν εν συνέστηση όσον αφορά στο τι τους λέει το τέρι τους και να προσπαθήσουν από κοινού να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω ένα άλλο σχετικό βίντεο που είχε γίνει πριν μερικού μήνες, ήταν οδηγητικό, το οποίο μιλάει για την ουσιαστική επικοινωνία κρατάμε τον έρωτα ζωντανό σε μια σχέση, όταν μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση επειδή ακριβώ εκτιμάμε και αγαπάμε τον έρωτα και πιστεύουμε στον έρωτα, διατηρούμε τη σχέση καλή, διατηρούμε τον έρωτα μέσω της επικοινωνίας που είναι το πιο σημαντικό εργαλείο σε μια ερωτική σχέση, η επικοινωνία, να μιλάμε, να συνδεόμαστε, να εξηγούμε, να ζητάμε εξηγήσεις, να καθόμαστε με τον άλλον άνθρωπο και να συνεργαζόμαστε μαζί για να προστατεύσουμε τη σχέση μας. Και επίσης εννοείται ότι για να μπορέσει ο έρωτας να διατηρηθεί σε μια σχέση πρέπει και οι δύο οι άνθρωποι να είναι αποφασισμένοι, να το λένε, να το εννοούν και να το πράττουν, να περιορίζουν την ερωτική τους ενέργεια στο σύντροφό τους και στη σχέση τους για να μπορέσει να πάει μια σχέση καλά, πρέπει να είμαστε συμβεμβλημένοι με τη μονογαμικότητα. Να δεσμευτούμε στη μονογαμικότητα, να τη θέλουμε τη μονογαμικότητα και να την καλλιεργούμε. Δεν μπορεί μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων να διατηρηθεί υγιής και ο έρωτας να διατηρηθεί, αν ο ένας είναι μονογαμικός και είναι συμβεβλημένος, όπως είπα προηγουμένως, με τη μονογαμικότητα και αν ο άλλος δεν είναι. Επίσης, ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει μια σχέση είναι η συνειδητή απόφαση και των δύο ανθρώπων όταν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στη σχέση τους να το συζητάνε με έναν ψυχολόγο ο οποίος να ασχολείται με ζευγάρια. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η θεραπεία ζευγαριού σε ζευγάρια τα οποία θέλουν να προλάβουν τα προβλήματα γιατί συνήθω στη θεραπεία ζευγαριού καταλήγουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πολλά προβλήματα και κάποιε φορέ, τι περισσότερε φορέ, αγεφύρωτα. Ε, το έχω χαρεί πολλέ φορέ στην καριέρα μου, το να έρχονται κοντά μου ζευγάρια νεαρά. Προτού ακόμη παντρευτούν, όταν αρχίσουν να συγκατοικούν, μόλι δημιουργηθούν τα πρώτα προβλήματα, τα οποία αυτά ζευγάρια δούλεψαν, έμαθαν στη θεραπεία ζευγαριού τρόπου επικοινωνία, τρόπου επίλυση των προβλημάτων ξεδιάλυναν τι σκέψει του, ξεδιάλυναν τα συναισθήματα του, κατάφεραν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν μεταξύ του και μπόρεσαν να χτίσουν υγιεί σχέσει με νόημα και να διατηρήσουν τον έρωτα. Γνωρίζω τέτοια ζευγάρια. Όχι μόνο ζευγάρια που έχουν περάσει από το γραφείο, αλλά και ζευγάρια στην πραγματική ζωή. Ανθρώπου οι οποίοι επιθυμούν ουσιαστικά και το έχουν στο μυαλό τους ξεκάθαρα ότι η σχέση μου είναι σημαντική για μένα, ο σύντροφος μου είναι σημαντικός για μένα, είναι σημαντικό για μένα να διαφυλάξω τον έρωτα μέσα στη σχέση μου και προσπαθούν συνειδητά και οι δύο, όχι να μην κάνουν λάθη. Όταν κάνουν λάθη να τα διορθώνουν και να έχουν ανοιχτή τη γραμμή της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας. Το πρόβλημα στη σημερινή εποχή είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι τη σημασία που έχει μια καλή ερωτική σχέση, μια υγιής ερωτική σχέση, μια αυθεντική ερωτική σχέση. Και σε πολλά ζευγάρια προσπαθεί μόνο ένας και ο άλλος παίρνει και τη σχέση και το άλλο πρόσωπο σαν δεδομένα. Κανείς δεν είναι δεδομένος φυσικά και πολλές φορές ξυπνάει ένας άνθρωπος και μπορεί να ξυπνήσει και μετά από πολύ καιρό συναισθηματική εκμετάλλευση και να πει «It's enough. Ως εδώ ήταν. Φτάνει. Θα κλείσω με ένα πολύ ωραίο, <χει> αστείο, ιστορία για το χότζα που λένε στην Κύπρο, ε, το οποίο νομίζω θα σας φανεί ότι ταιριάζει με τους συνεξαρτόμενους που κάποια στιγμή ξυπνούν. Ήταν λέει κάποτε ο χότζας, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι του στήχιζε πανάκριβα η τροφή του γαϊδάρου του, οπότε αποφάσισε να εκπαιδεύσει το γάιδαρό του να ζει χωρί τροφή. Εννοείται ότι το ζώο μετά από 40 μέρε ασυτεία ψώφισε. Οπότε ο Χότσα λέει πήγε στο καφενείο του χωριού και έλεγε: Το γάρο μου, το γάρο μου. σα τώρα που τον έμαθα να μην τρώει, ψώφισε. Έκλεγε το γαϊδούρι του και έλεγε: Αχ, το γαϊδούρι μου, το γαϊδούρι μου. σα τώρα που τον έμαθα να μην τρώει, βρήκε να ψοφίσει. Έτσι λοιπόν και οι ναρκιστέ, οι άνθρωποι οι παρτάκιδες, οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τους ερωτικούς τους συντρόφους και χρησιμοποιούν τις ερωτικές τους σχέσεις και θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν, κάποια στιγμή ξαφνιάζονται γιατί ο άνθρωπος τον οποίο απομιζούσαν συναισθηματικά για χρόνια, ίσως και για ένα και για δύο και για τρία χρόνια, έχει ξυπνήσει και τους έχει πετάξει, τους έχει βγάλει από τη ζωή του. Χρειάζεται να προσπαθούμε και οι δύο. Οπότε, αν παρακολουθεί αυτό το βίντεο και είσαι ένα μέλο ενό ζευγαριού που εσύ θέλει να διατηρηθεί ο έρωτα, θέλει να διατηρηθεί η αγάπη, αλλά το τέρι σου δεν προσπαθεί, ό,τι και να κάνει κόρη μου, ό,τι και να κάνει γέ μου, δεν θα μπορέσει να το σώσει. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντα, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε έτοιμοι για σχέση προτού μπούμε στη σχέση, να κάνουμε μια ορθή επιλογή συντρόφου, να διαλέξουμε δηλαδή έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουμε να έχουμε πολλές παρόμοιες απόψεις αρχές και ιδανικά, να επιθυμούμε και οι δύο να διατηρήσουμε τη σχέση μας, να εκτιμούμε και οι δύο τη σχέση μας και να προσπαθούμε και οι δύο. Λάθη θα κάνουμε. Η φίλη λέει έκανα φουλ λάθη στη σχέση που είχα, στη σημαντική σχέση που είχα. Τη λέω και τη εισηγούμε να πάει σε έναν ψυχολόγο να κάνει κάποιες συνεδρίες για να καταλάβει τι είδου λάθη έκανε και αν όντω έκανε λάθη και γιατί τα έκανε και πώς μπορεί να ξεπεράσει το τραύμα που της έχει αφήσει ένας χωρίσμος. Πρέπει και οι δύο να είμαστε έτοιμοι και οι δύο να έχουμε ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος ή να είμαστε σε μια διαδικασία που τα του δουλεύουμε. Και οι δύο να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε για το καλύτερο και να έχουμε ανοιχτή την επικοινωνία. Περισσότερα για αυτό το ζήτημα θα πούμε και σε επόμενα βίντεο, δεν τελειώνει σε ένα βίντεο, αλλά ήθελα έτσι να βάλω λίγο τη βάση για το πώς διατηρούμε τον έρωτα σε μία σχέση. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω δικές σας εμπειρίες, απόψεις, ίσως και διαφορετικές από τις δικές μου, που πάντα α, χρησιμεύουν στο να γίνει ένας υποικοδομητικός διάλογος στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι εδώ πέρα. Σας φιλώ. Γεια. Yeah.